Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού έδωσαν σήμερα Τετάρτη 12 Ιουνίου οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Η αγωνία των μαθητών προσανατολίζεται πλέον στην ανακοίνωση των βαθμολογικών τους επιδόσεων που θα γίνει μεταξύ 28 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάστηκαν για τις πανελλαδικές τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και των αρχών οικονομικής θεωρίας, όπου και εκεί τα πράγματα σήμερα τελευταία μέρα ήταν σχετικά δύσκολα, όχι μόνο από άποψη θεμάτων, αλλά και από άποψη ζέστης. Οι ανεμιστήρες άναψαν, ενώ ο Δήμος και οι διευθυντές προσέφεραν νερό και χυμού στους μαθητές, οι οποίοι και ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι. Έδινε οικονομικά σήμερα ΟΘ. Ήταν εύκολα. Ήταν εντάξει, βατά ήταν. Τα περισσότερα ήταν εύκολα, αλλά το θέμα δέλτα ήταν λίγο απαιτητικό. Θεωρία μόνο ήταν εκεί ή είχε και άσκηση? Είχε και ασκήση και θεωρία από όλα. Στη θεωρία εντάξει. Στη θεωρία ναι. Μας έπεσχα μια τρίπλα, αλλά εντάξει. Ήσασταν δηλαδή σίγουροι για το τι θα γράψετε? Οι αρχές οικονομικής θεωρίας είναι ένα μάθημα που επενδύεται οι μαθητές. Συνήθως ναι, αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Από θέμα ζέστης, πώς το πήγατε σήμερα? Εντάξει, την παλέψαμε όμως. Είχατε ανοιχτούς ανεμιστήρες, φέρατε ανεμιστήρες? Ναι, αναγκαστικά, όχι, είχαμε το φουρφούρι πάνω. Αυτό τις προηγούμενες μέρες δεν άνοιγε, μόνο σήμερα άναψε? Όχι, άναψε και τις προηγούμενες μέρες κανονικά. Με νερά και χυμούς ήρθαν δωρεάν από το Δήμο? Ναι, μας είχε και ο διευθυντής σε περίπτωση που χρειαζόταν κάποιος μαθητής, οπότε ναι. Τώρα, σήμερα τελευταία μέρα. Ναι, τέλος. Τι θες να πεις όλα τα παιδιά που δίνουν τελευταία μέρα εξετάσεις, που ξεκινάει για εσάς το καλοκαίρι, η ηρεμία? Απλά να το απολαύσουν. Απλά να το απολαύσουν, γιατί τώρα ουσιαστικά ξεκινάει η ζωή. Σχεδιασμό και διακοπές θα έκανες? Όχι, θα δούμε στην πορεία. Εντάξει, ήταν καλούτσικα θεματάκια, αλλά είχε μια δυσκολία στο Δέλτα 3 και στο Δέλτα 4. Αλλά εντάξει, πιστεύω καλά. Γιατί επενδύεται πάρα πολλά στις αρχές οικονομικής θεωρίας. Ναι, το ΟΘ είναι πολύ βασικό μάθημα. Άμα γράψεις καλά, σε σηκώνει. Σε σχέση με τα μαθηματικά που όλοι πατώνουν ουσιαστικά, είναι κάτι σαν βοήθεια. Οπότε ναι. Τελευταία. Τι θα ήθελες να περάσεις γενικότερα? Εμπορικό ναυτικό. Σε ακαδημίες μηχανιώνας. Εντάξει. Πιστεύεις να πετύχεις το στόχο αυτό? Σίγουρα το πετύχουμε, αλλά εντάξει, θα δείξει. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Σήμερα που είναι τελευταία μέρα, τι θες να πεις σε όλα τα παιδιά, γιατί τελειώσατε αυτό το ταξίδι? Θα πω καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστούν, στα beach bar εννοείται, αυτά. Η οικονομολόγος του φροντιστηρίου κορυφή Ελίζα Νάστου, αναλύοντας και σχολιάζοντας τα θέματα, ανέφερε πως για να επιληθούν τουλάχιστον στο κομμάτι των αρχών οικονομικής θεωρίας, ήθελε συνδυασμό γνώσεων αλλά και ψυχραιμία. Ήταν σαφώς δυσκολότερα από πέρσι. Απαιτούσαν βαθιά κατανόηση της ύλης, συνδυαστική σκέψη, όχι την κλασική παπαγαλία ή την κλασική πεπατημένη στις ασκήσεις. Ήταν αρκετά πρωτότυπα θέματα, δηλαδή φέτος οι θεματοθέτες δεν ξέρω, είναι πανεπιστημιακοί. Λίγο τα πρωτοτύπησαν. Αν και δεν είχε δύσκολες πράξεις, ήθελε πολύ ψυχραιμία. Δηλαδή, κάθε ερώτημα να το αντιμετωπίζουν ψύχρεμα, με τη λογική και συνδυάζοντας γνώσεις από πολλά κεφάλαια. Οπότε, ναι, συνολικά ήταν μη αναμενόμενα και δυσκολότερα σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Ήθελε τα παιδιά να είναι πάρα πολύ καλά διαβασμένα για να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα? Δυστυχώς όχι, αυτό δεν αρκούσε. Ήθελε και ευστροφία και κρίση και ψυχραιμία, δηλαδή και φυσικά πολύ καλό διάβασμα. Όπως είπα, συνδυαστική σκέψη, να ξέρουν και τα 10 κεφάλαια, γιατί συνδύασαν στο Δέλτα θέμα 3 κεφάλαια που δεν συνηθίζεται. Οπότε... Τα παιδιά, τη θεωρία μας είπαν ότι ήταν εντάξει. Ναι, οι ασκήσεις ήταν που συνδύαζαν διάφορες γνώσεις, αλλά και η θεωρία δεν ήταν το κλασικό το απ' έξω που θα γράψεις μια σελίδα και θα πάρεις 25%. Είχε και διαγράμματα, ήθελε και αυτό έτσι, κάτι λίγο παραπάνω. Λίγο καλύτερη η κατάσταση για τους μαθητές που σήμερα εξεταζόταν στο μάθημα της ιστορίας και οι οποίοι, εάν ήταν καλά διαβασμένοι, σίγουρα έφυγαν με ικανοποίηση από τις αίθουσες. Φέτος. Ήταν λίγο πιο δύσκολο από την άποψη ότι απαιτούσε, πέρα από την ιστορική γνώση που έπρεπε να την έχει ένας μαθητής άριστη, δηλαδή να γνωρίζει πολύ καλά το περιεχόμενο της ύλης, να έχει αφαιρετική σκέψη, κριτική ικανότητα, γιατί μπορούσε σε μία παράγραφο να ζητάει μόνο τις τρεις σειρές ή ακόμη και στην άσκηση με τα σωστό λάθος να ξέρεις όλη την παράγραφο για να μπορείς να βγάλεις το νόμο την παράγραφο και να μπορέσεις να χαρακτηρίσεις σωστή λανθασμένη τη διατύπωση. Άρα μιλάμε για έναν πολύ καλά προετοιμασμένο μαθητή για να μπορέσει να ανταποκριθεί σήμερα. Τι σας είπαν τα παιδιά, ήρθαν κάποια? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακόμα το πλήθος των μαθητών. Καλό είναι αυτό. Σημαίνει ότι θα καθίσουν τα παιδιά εκεί και όσο μπορούν πραγματικά να έχουν το μυαλό τους συγκεντρωμένο για να γράψουν στο τρίωρο που απαιτείται. Γιατί
και το, η έκταση των απαντήσεων είναι μεγάλη γενικότερα στο μάθημα της ιστορίας, αλλά ακριβώς επειδή χρειάζεται αυτή η κριτική αντίληψη σήμερα περισσότερο από άλλες χρονιές, από το πρώτο ερώτημα μέχρι και το τελευταίο, δηλαδή δεν υπάρχει κάπου, ίσως μόνο σε ένα ερώτημα ανάπτυξης στην ομάδα Α, ναι, μόνο εκεί, που είναι ξεκάθαρο, όλα τα άλλα απαιτούν πραγματικά να σκεφτούν από πού να κόψω, από πού να αφαιρέσω αρχή τέλος, άρα καλό είναι να είναι εκεί για να σκέφτονται και να γράφουν σωστά. Το απόλυτο Βατερλό φαίνεται πως ήρθε για τους υποψηφίους της φυσικής, με τον Σπύρο Μισιρλή, συνιδιοκτήτη του φροντιστηρίου Κορυφή, να δηλώνει πως οι θεματοθέτες θα έπρεπε να ντρέπονται σήμερα για τα θέματα που έβαλαν στα παιδιά. Μάλλον οι θεματοδότες στα σημερινά θέματα της φυσικής είναι έξω από την σχολική πραγματικότητα. Δικαιούται κανείς να βάλει τέτοιου είδους θέματα στη φυσική, εάν έχει ήδη αναμορφώσει το ελληνικό σχολείο προς την κατεύθυνση της ικανότητας των μαθητών να έχουν κριτική σκέψη, να έχουν προετοιμαστεί σε αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο απαιτήσεων που είχαν τα σημερινά θέματα. Κατά συνέπεια, εφόσον το ελληνικό δημόσιο σχολείο δεν προσφέρει αυτές τις ευκαιρίες στους μαθητές, δεν δικαιούνται οι θεματοδότες να βάζουν αυτό το επίπεδο των θεμάτων. Δυστυχώς, τα σημερινά θέματα μπορώ να τα συγκρίνω με τα θέματα των Παναδικών του 1993 μόνο, σε διαβαθμισμένη δυσκολία έχουν αποτύχει παταγωδώς. Υπήρχαν δηλαδή πολλά και ανούσιες λεπτομέρειες που έπρεπε να προσέξει κανείς από το πρώτο θέμα. Άρα οι μαθητές μπορεί να είχαν γνώσεις επί των θεμάτων αυτών, αλλά όχι την ικανότητα σε αυτό το καιρικό περιβάλλον να μπορούν να απαντήσουν σε αυτό το χρονικό διάστημα το σύνολο των ερωτήσεων. Δεν υπήρχε διαβάθμιση στα θέματα της φυσικής. Μπορεί κανείς να πει ήταν πολύ ωραία θέματα για συζήτηση μεταξύ καθηγητών, αλλά όχι για απαίτηση εξέτασης από υποψήφιους στα ελληνικά πανεπιστήμια. Κατά συνέπεια, λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν λανθασμένη η επιλογή των θεμάτων σήμερα στη φυσική. Δεν αλλάζει κάτι στην εισαγωγή των υποψηφίων στα πανεπιστήμια. Είναι μια συγκριτική διαδικασία. Θα γράψουν χαμηλότερα, θα πέσουν οι βάσεις, αλλά νομίζω ότι αδικούν τους μαθητές, αδικούν, είναι ένα χτύπημα στην ψυχολογία τους, γιατί οι μαθητές οι οποίοι έχουν διαβάσει, έχουν δουλέψει, πιθανότατα να πάρουν μικρότερο βαθμό αυτό που πραγματικά άξιζαν με βάση τα μέχρι στιγμής διαδικασία των παλανδικών εξετάσεων. Επιτρέψτε να πω ότι είναι πολύ κρίμα αυτό και θα έπρεπε ουσιαστικά αυτοί οι θεματοδότες, θα πω την έκφραση, αυτές είναι και βαριά, να ντρέπονται για τα σημερινά θέματα. Είναι ντροπή τα σημερινά θέματα εις βάρος των παιδιών.